Εκατοντάδες έτη φωτός μακριά από τη γη βρίσκεται ο αστερισμός του Ορίων. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Ορίωνας ήταν ένας ξακουστός κυνηγός που φημιζόταν για την ομορφιά και το θάρρος του. Περιπλανιόταν στα βουνά και στα δάση παρέα με τα δύο του σκυλιά. Κανείς δεν μπορούσε να τον συναγωνιστεί στο κυνήγι και αυτό τον έκανε να νιώθει καλύτερο από όλους. Έλεγαν ότι ο πραγματικός του πατέρας ήταν ο θεός Ποσειδώνας, ο οποίος τον χάρισε σε ένα γέρο που δεν είχε παιδιά. Δεν μπορούσαν αλλιώς να εξηγήσουν πως ταξίδευε το Αιγαίο πέλαγος σχεδόν σαν να περπατούσε πάνω του. Μια μέρα, ο Ορίων επισκέφθηκε το νησί της Χίου. Εκεί τον φιλοξένησε ο βασιλιάς Ινοπίων, ο πρώτος μυθικός βασιλιάς της Χίου που έφερε στο νησί την ενοποιία και τις γιορτές του κρασιού. Κατά την διαμονή του εκεί, ο Ορίωνας ερωτεύτηκε την κόρη του βασιλιά. Όταν το έμαθε αυτό, ο Ινοπίων εξοργίστηκε. Του έδωσε να πιει κρασί που τον τύφλωσε και τον πέταξε στη θάλασσα. Ο θεός Ήφαιστος, βλέποντας την άδικη αυτή πράξη, λυπήθηκε τον τυφλό Ορίωνα. Έτσι τον οδήγησε στη Λίμνο, όπου του έστειλε για οδηγό τον Κυδαλίωνα. Ο Κυδαλίωνας ήταν ένα καλό πνεύμα που πρόσεχε τον Ήφαιστο όταν ήταν μωρό. Ο γιγάντιος Ορίωνας πήρε στον ώμο του τον Κυδαλίωνα και με την καθοδήγησή του τον οδήγησε εκεί που ανατέλει ο ήλιος. Αντικρίζοντας τον ήλιο, ο Ορίωνας θεραπεύτηκε από τις ηλιακές ακτίνες και έτσι κατάφερε να ζήσει. Είχε ακουστεί μάλιστα ότι μετά ο Ορίωνας ήθελε να σκοτώσει τον Ινοπίωνα, αλλά οι χιώτες είχαν κατασκευάσει ένα ισχυρό υπόγειο φρούριο και έτσι δεν μπόρεσε να το βρει ποτέ. Ο ψηλός και τολμηρός άντρας συνέχισε να ταξιδεύει στη φύση, ώσπου μια μέρα συνάντησε την Άρτεμη, θεά του κυνηγιού και βασίλισσα των βουνών και των δασών. Η αγάπη τους για το κυνήγι τους έφερε κοντά και η θεά τον συνόδευε συχνά στις περιπλανήσεις του. Η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ της θεάς και του θνητού έγινε γνωστή μέχρι και στον Όλυμπο. Ο θεός Απόλλωνας, δίδυμος αδερφός της Άρτεμις, παρακολουθούσε τον όμορφο κυνηγό ώσπου άρχισε να τον ζηλεύει. Τόσο πολύ που ήθελε να τον τιμωρήσει. Έτσι πήγε και βρήκε την πιο αρχαία θεά, την Γαία, που προστάτευε όλα τα ζώα και τα πλάσματα της φύσης. Ο Απόλλωνας της είπε ότι ο Ορίωνας δεν τη σέβεται και αυτή πήρε την απόφαση να τον τιμωρήσει. Η Γαία έστειλε ένα τεράστιο και επικίνδυνο σκορπιό για να τρομάξει τον Ορίωνα. Όταν τον συνάντησε, δεν πίστευε στα μάτια του. Ο Ορίωνας άρχισε να τρέχει, διασχίζοντας λιβάδια και δάση. Το ποδοβολητό και η ταχύτητα του δηλητηριώδους σκορπιού οδήγησε τον Ορίωνα στη θάλασσα. Εκεί ήταν και η τελευταία φορά που τον είδαν ζωντανό. Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά έγινε. Το σώμα του έγινε κομμάτι του ουρανού, σχηματίζοντας έναν αστερισμό που οδηγούσε για πάντα τη θεά Άρτεμη και τους ταξιδιώτες της νύχτας. Αν το βράδυ κοιτάξεις ψηλά, θα τον δεις σαν ένα τόξο στον έναστρο ουρανό. Τρία λαμπρά αστέρια αποτελούν τη ζώνη του και δίπλα του είναι πάντα δύο σκυλιά, ο Προκίων και ο Λέλαψ,
που τον ακολουθεί με το πιο λαμπρό αστέρι, τον Σύριο. Ενώ ακριβώς στην άλλη πλευρά του ουρανού βρίσκεται ο Σκορπιός, που τον κυνηγά αιώνια.